Πριν από ένα μήνα ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να ιδρυθεί και ένα τέταρτο τμήμα, μια τέταρτη νομική στην Πάτρα. Τα τρία υπάρχοντα τμήματα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και Κομωτινή, το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκεκριμένα, αντιδρούν σε αυτήν την ανακοίνωση. Θα ήθελα τα σχόλιά σας. Τι λέτε σε αυτή την διαφαινόμενη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας? Καταρχάς να σχολιάσω ότι η ανακοίνωση ίδρυσης της τέταρτης νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών έχει γίνει με έναν ασυνήθι τρόπο. Έχει ανακοινωθεί η ίδρυση της σχολής αυτής μέσω της κυρίας Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία, όπως ανέφερε και δεν διαψεύστηκε τουλάχιστον από το Υπουργείο, λειτουργώντας ως εκπρόσωπος του Υπουργείου και κατ' εξουσιοδότηση, ανακοίνωσε την ίδρυση της τέταρτης νομικής σχολής, η οποία, όπως σωστά επισημάνατε, δημιουργεί σειρά προβλημάτων και στη νομική κοινότητα συνολικά, αλλά ιδίως στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μιας και η νομική σχολή είναι η ναυαρχίδα, είναι η μία από τις δύο παλαιότερες σχολές και λόγω γεωγραφικών συνθήκων κινδυνεύει να υποστεί βαθύτατα πλήγματα στην εν γέννη ομαλή λειτουργία της, που με πολύ κόπο είχε εξασφαλίσει μέχρι σήμερα μετά από 45 χρόνια εύρυθμης λειτουργίας της. Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις του δικού σας πανεπιστημίου, των καθηγητών του δικού σας τμήματος της νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και της κοσμητόρης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντιστοίχως του Πανεπιστημίου των Αθηνών, διαπιστώνεται η δυσαρέσκεια για την υποχρηματοδότηση των τριών υπαρχόντων τμήματων νομικής. Και διαρωτώνται οι συναδελφοί σας πώς είναι δυνατόν την ώρα που είναι έντονη υποχρηματοδότηση και δίνονται ελάχιστα χρήματα για τη λειτουργία των τριών νομικών σχολών της χώρας, ιδρύουμε ένα τέταρτο και μάλιστα πολύ κοντά στη μεγαλύτερη νομική σχολή της χώρας, στην Αθήνα, όπου Αθήνα Πάτρα είναι μια πολύ κοντινή απόσταση, 1,5-2 ώρων, και αυτό συνιστά υποβάθμιση για όλα τα άλλα τμήματα. Σωστά το επισημαίνετε. Οι λόγοι πρέπει να διακριθούν πρώτον σε τυπικούς και δεύτερον σε ουσιαστικούς. Η τυπική λόγη είναι ότι δεν έχει προηγηθεί καμία μα καμία μελέτη, δεν έχει προηγηθεί καμία συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ενώ τις τρεις υφιστάμενες νομικές σχολές, αλλά και όλο τον νομικό κόσμο, κυρίως τους δικηγορικούς συλλόγους. Και ως θέμα ουσίας, το πρώτο θέμα το οποίο τίθεται είναι ότι αντί να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες νομικές σχολές, καταφεύγουμε στη διάσπαση των νομικών σπουδών με την ίδρυση μιας τέταρτης νομικής σχολής γεωγραφικά πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, και όπως προανέφερα το πρώτο θύμα θα είναι προφανώς η νομική σχολή της Θράκης, η οποία λόγω γεωγραφικής απόστασης δυστυχώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όπως θα ήθελε τις άλλες δύο και την τρίτη νομική σχολή, μιας και ανεξαρτήτως του επίπεδου σπουδών το οποίο παρέχει, αντιλαμβάνεστε ότι ο φοιτητής, ιδίως των μεταπτυχιακών, και εκεί νομίζω είναι το καμάρι της νομικής σχολής, παρέχει παντελώς δωρεάν και πολύ υψηλό επίπεδο νομικών μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι πολύ λογικό ένας φοιτητής από την Κρήτη ή από την Κύπρο ή από μακρινή περιοχή να διαλέξει τη νομική της Θράκης, μιας και θα πρέπει να επομισθεί πολύ υψηλά κόστη προκειμένου να βρεθεί στην Κομωτινή για να παρακολουθήσει αυτά τα μεταπτυχιακά τμήματα. Φοβάστε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας, αυτό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα από αυτή την απόφαση του Υπουργείου, εάν τελικά εφαρμοστεί, το να ιδρυθεί μια τέταρτη νομική στην Πάτρα. Και διερωτόμαστε ποια είναι τα ωφέλη από αυτή τη δημιουργία της τέταρτης νομικής. Δηλαδή, θέλουμε περισσότερους νομικούς? Τι επικαλείται ο Υπουργός ή κάνει τη νομική επιστήμη πιο ανοιχτή στην κοινωνία? Ποιο είναι το επιχείρημα για να δημιουργηθεί μια τέταρτη νομική σχολή? Εξ όσων γνωρίζω, η άποψη της πολιτείας είναι αρκετά ρομαντική. Παραπέμπει στην αρχαιοελληνική αντίληψη περί παιδείας, ότι δηλαδή οι νομικές σπουδές πρέπει να γίνουν κτήμα ως το δυνατόν μεγαλύτερου κομματιού της κοινωνίας, κάτι το οποίο θεωρώ είναι ανεδαφικό και ουτοπικό για τις μέρες μας, μιας και οι σπουδές, όπως τουλάχιστον τις αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας, συνδυάζονται άμεσα με την εξεύρεση εργασίας. Είναι κοινό της πασίγνωστο πλέον ότι τα νομικά επαγγέλματα διέρχονται πολύ μεγάλη κρίση, κυρίως το δικηγορικό επάγγελμα, μιας και έχουμε κατέτος πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αποχωρούντων δικηγόρων, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Επομένως,
από τη στιγμή που η πολιτεία δεσμεύεται ότι ο αριθμός των φοιτητών θα παραμείνει ο ίδιος, κάτι βέβαια το οποίο δεν μιλούμε μπορεί να μιλούμε για πόσους φοιτητές, κύριε Ρέμελη, το χρόνο, κύριε πόσοι Ανδρίτσου, εισέρχονται στις νομικές σχολές. Το σύνολο των φοιτητών που εισέρχονται ως πρωτοετών είναι 1.200 και στις τρεις νομικές σχολές. Άρα θα παραμείνουν οι ίδιοι, ο ίδιος αριθμός των φοιτητών. Η πολιτεία. Έτσι δεσμεύεται η πολιτεία. Με αποτέλεσμα θα πάρει φοιτητές από εσάς, από την Θράκη, από την Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Βέβαια, αυτό θα είναι σας αντιφατικό. Αποδυναμώσει. Είναι αντιφατικό όπως αντιλαμβάνεστε, μιας και η πολιτεία αναφέρεται στο γεγονός ότι πρέπει να κάνει κτήμα τις νομικές σπουδές σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Άρα από τη στιγμή που. Άρα κάτι δεν πάει καλά στο επιχείρημα, στην επιχειρηματολογία. Συνεπώς, είναι αντιφατικό το επιχείρημα και παράλληλα, αν θέλουμε να μειώσουμε την αναλογία διδασκομένου, αρκεί να χρηματοδοτήσουμε τα υφιστάμενα τμήματα, τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι κατέχουν αξιοζήλευτη θέση και στην ελληνική αλλά και στη διεθνή νομική κοινότητα. Συνεπώς, με την ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μειωθεί αυτή η σχέση διδάσκοντα και διδασκομένου. Αρκεί να σας πω ότι εμείς λειτουργούμε εδώ και 45 χρόνια με το μισό αριθμό των καθηγητών που έχουν οι άλλες δύο νομικές σχολές. Και επίσης πρέπει να σας πω. Και κάνετε εξαιρετική δουλειά. Είναι μια σχολή κόσμημα για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο η νομική και τα μεταπτυχιακά σας επίσης. Καλύτερα να σε πενεύει ένας τρίτος, εμείς να μην πάρει αυτολογούμε. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και με δεδομένη την κρίση στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια η χώρα, ο αριθμός των καθηγητών στα επόμενα 5 χρόνια στη Θράκη στη νομική Θράκη θα μειωθεί κατά 28. Δηλαδή από 55 δηλαδή θα γίνετε μόλις 28 καθηγητές. Είμαστε πολύ κοντά στο να υιοθετήσουμε τη Λαγκαστεριανή μέθοδο, σύμφωνα με την οποία οι παλαιοί φοιτητές τρίτου, τετάρτου έτους μπορεί να διδάσκουν στους πρωτοετούς. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Τώρα αυτό νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιες επιστήμες όπως την δική σας, κύριε Ρέμελη. Και γνωρίζω ότι είστε από τους ρομαντικούς της συγκεκριμένης σχολής. Σπουδάσατε εκεί, την υπηρετήσατε, γίνατε πρίτανης, φτάσατε και στο ανώτερο αξίωμα και παραμένετε ως καθηγητής εκεί, αγαπώντας το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, που αυτή η απόφαση δείχνει να είναι πλήγμα, αν τουλάχιστον εφαρμοστεί. Διαβάζοντας την ανακοίνωση των καθηγητών του τμήματός σας, λέτε ότι η ίδρυση της νέας νομικής σχολής έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη περιορισμού αποφύτων νομικών τμήματων, που μπορεί να απορροφήσει επαγγελματικά η ελληνική κοινωνία, σε συνδυασμό με την δραματική μείωση των δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έλλειψη υποδομών και μελών ΔΕΠ σε υφιστάμενα νομικά τμήματα. Όλα αυτά που είπαμε. Δεν μπορεί να απορροφήσει παραπάνω δικηγόρους η ελληνική κοινωνία. Φεύγουν έξω οι δικηγόροι μας και αφήνουν το επάγγελμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι εξυπηρετεί λοιπόν μια τέταρτη σχολή? Δυστυχώς από τα επιχειρήματα τα οποία παραθέτει η κάθε πλευρά δεν προκύπτει καμία, ούτε καν, όχι μόνο σημαντική, αλλά καμία ελάχιστη ωφέλεια από την ίδρυση αυτής της τέταρτης νομικής σχολής. Και παράλληλα, ίσως ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τονιστεί όσο θα έπρεπε, είναι το πλήγμα που θα υποστεί εν γέννη το Πανεπιστήμιο αλλά και η περιοχή. Κακά τα ψέματα, δεν ξέρω πώς μπορεί να αναφέρει κανείς τα προβλήματα αυτής της περιοχής, πώς να τα χαρακτηρίσει ειδικότερα. Εγώ θα μιλήσω απλώς για ιδιαιτερότητα. Την έχω ζήσει αυτή τη ιδιαιτερότητα, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη, έχω δεθεί με αυτή την περιοχή και θεωρώ ότι εφόσον το Πανεπιστήμιο και ειδικότερα μια νομική σχολή ως ανθρωπιστική σχολή, σχολή ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών, ταυτίζεται άμεσα με τον πολιτισμό, με την πολυπολιτισμικότητα της περιοχής, νομίζω ότι θα έχουμε και ένα ισχυρό πλήγμα στην όλη η λειτουργία αυτής της του Πανεπιστημίου, που παίζει νευραλγικό ρόλο στη συγκεκριμένη περιοχή, που υπηρετεί και εθνικούς στόχους, που είναι σε ένα σημείο ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα. Επομένως, αυτό που λένε οι συνάδελφοί σας περί εξόντωση της νομικής σχολής του τμήματος, το συμμερίζεστε, κύριε Ρέμελη? Βεβαίως. Το Πανεπιστήμιο και ιδίως η νομική έχει συνδεθεί άριστα με την τοπική κοινωνία. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση, υπάρχει μία συμβολή πανθομολογούμενη στην εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι αν η νομική σχολή δεχθεί αυτά τα ισχυρά πλήγματα, ισχυρά θα είναι εξίσου τα πλήγματα και για την κοινωνία της περιοχής. Μιλάτε για, οι συνάδελφοί σας λένε, για μια διάθεση να μην υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο με κάθε τρόπο. Ξέρω ότι την περίοδο των εορτών επιχειρήσατε επαφές με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων προκειμένου να μην υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Είχατε κάποιες δεσμεύσεις, είχατε κάποιους συμμάχους σε αυτή την αγωνία σας? Ναι, έχει συσταθεί μια επιτροπή
απαρτιζόμενοι από καθηγητές, φοιτητές και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου και δύο μέλη του Συλλόγου Αποφύτων, επισκεφθήκαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε νομική σχολή στην Πάτρα, αλλά και σε καμία άλλη πόλη της Ελλάδος. Ότι δεν σηκώνει τέταρτη νομική η χώρα. Ακριβώς. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πριν από 25 περίπου χρόνια, 26, είχε επιχειρηθεί η ίδρυση, η μετατροπή μάλλον του τμήματος δικαίου του Παντίου σε νομική σχολή και η αποτυχία αυτού του εγχειρήματος, μας κάνει ελπίζουμε ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πολιτεία θα αντιληφθεί, θα διαισθανθεί το λάθος της και θα υποχωρήσει από αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Κύριε Ρέμιλ, θα ήθελα την τοποθέτησή σας και για το μεγάλο κύμα φυγής των νέων προς το εξωτερικό, προς αναζήτηση εργασίας. Και όχι μόνο όσων έχουν τελειώσει τις νομικές σπουδές, που είναι πολλοί και αυτοί που αναζητούν καλύτερη τύχη και εργασία στο εξωτερικό, αλλά και άλλων νέων πτυχιούχων που έχουν στην φαρέτρα τους ένα πλούσιο βιογραφικό και πολλές ικανότητες με πτυχία, μεταπτυχιακά, πολλές γλώσσες. Δεν μπορεί να τους κρατήσει η χώρα, δεν μπορεί να τους βρει δουλειά. Δεν ισχύουν συνθήκες αξιοκρατίας, με αποτέλεσμα τα παιδιά πηγαίνουν στο εξωτερικό και πολλές φορές δεν γυρίζουν ποτέ, με ένα διαβατήριο χωρίς επιστροφή. Κύριε Ανδρίτσου, το πρόβλημα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει πάρα πολλές παθογένειες, είναι γνωστό σε όλους μας. Αυτό το οποίο πληρώνουν οι νέοι μας σήμερα, ιδίως αυτοί οι οποίοι περατώνουν με επιτυχία μεταπτυχιακές σπουδές, η χώρα μας είναι γνωστό της πάση ότι βρίσκεται πολύ ψηλά, αν όχι στην πρώτη θέση, σε ό,τι αφορά τον αριθμό μεταπτυχιακών σπουδών και γενικώς σπουδαστών οι οποίοι κατέχουν ένα τίτλο μεταπτυχιακό. Μοιραίο είναι ότι με την πορεία που ακολούθησε η χώρα μας, αλλά και με αυτή την εντονότατη οικονομική και δημοσιονομική κρίση, να έχουμε αυτό το κύμα φυγής. Και θεωρώ ότι αν δεν σοβαρευτούμε μετά από τόσα χρόνια κρίσης και δεν αποκαταστήσουμε βασικά πράγματα λειτουργίας της πολιτείας και της κοινωνίας, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολο θα επιστρέψει ο Έλληνας επιστήμονας, ο οποίος κατέφυγε στην Αλλοδαπή για λόγους επιβίωσης. Και δύσκολα θα επιστρέψει και θα συνεχίζουν να φεύγουν, ναι, και οι νέοι. Αντιλαμβάνεστε τι κεφάλαιο ερευνητικό χάνουμε και πόσες γενικότερα ελπίδες χάνονται στον τομέα αυτό, ώστε να ξεκινήσουμε να ανατροφοδοτήσουμε τη λειτουργία της οικονομίας σε μια κατεύθυνση η οποία θα χρειαστεί και επιστημονικό δυναμικό και ερευνητικό δυναμικό και γενικότερα ένα προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει αυτές τις ανάγκες της εργασίας που θα δημιουργηθούν. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, έχετε κάποιες προτάσεις για να κοπεί αυτό το κύμα φυγής και να δοθούν κίνητρα επιστροφής ή τέλος πάντων να μην φεύγουν τόσοι πολλοί από εδώ και πέρα? Δυστυχώς το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό. Συνεπώς δεν εξαρτάται από εμάς. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα μας πρέπει να συνειδητοποιήσει, η πολιτική ηγεσία η εκάστοτε, ότι αν δεν τηρήσει αυτές τις βασικές σταθερές, αν δεν ξεφύγει από κάποια ιδεολογικά περιγράμματα τα οποία έχουν σηματοδοτήσει την πορεία μας, κυρίως την μεταπολιτευτική, και αν δεν υιοθετήσουμε αυτά τα βασικά διεθνή standards, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε την ποθούμενη οικονομική ανάπτυξη. Θα μένει μόνο σε επίπεδο διακηρυκτικό και φοβούμε ότι όσο και αν αγαπάει ο Έλληνας την πατρίδα του, πολύ δύσκολα θα επιστρέψει για να υφίσταται αυτές τις παθογένειες, οι οποίες, σωστά είπατε, αποτυπώνονται κυρίως στο επίπεδο της αναξιοκρατίας και γενικότερα της κακής λειτουργίας και της κοινωνίας, αλλά και της πολιτείας.